στον Αντένα ήμασταν. Να μην πάμε και σήμερα. Γιατί χθες έγινε ο κακός χαμός στον Αντένα. Έγινε. Γιατί ο Λιάγκα είχε κέφια, ήταν λίγο τα μπαλέτα εκεί του Μπολσόη. Όχι του Μπολσόη, ήταν λίγο τα μπαλέτα τέλος πάντων και τον έκαναν. Είδα, τον φούντωσαν. Όμως εμείς σήμερα, κυρία μου, θα σας πούμε πώς έχει ξεκινήσει ουσιαστικά αυτή η κόντρα και πώς εμπλέκεται ο Αντώνης Κανάκης, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται μόνιμα ο άνθρωπος να ζει και να εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Όμως πράγματι περνάει ο λόγος στον Αντένα. Κάνω ένα πολύ γρήγορο flashback. Το Γενάρη μαθαίνει ο Λιάγκας ότι κόβει το Late Night Show. Ο Αρναούτογλου ετοιμάζεται για Late Night Show και μαθαίνει ότι δεν θα βγει ποτέ στον αέρα. Το θυμόμαστε όλοι. Ένα μήνα περίπου μετά, 22 Φεβρουαρίου ήταν, όταν ο Αντένα. Με την Πανοκρουσής λέει ότι ο Αντώνης Κανάκης ανανεώνει για 3 χρόνια το συμβόλαιό του και μάλιστα θα είναι υπεύθυνος επίπεδου περιεχομένου ύφους και φιλοσοφίας για τη Late Night Zone. Ναι. Και πολύ γρήγορα το λέω και αυτό, ένα μήνα μετά απολύεται και ο Λάτσιος. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Την οποία Late Night Zone είχε. Πώς δεν είχε κάνει κατάληψη ο ίδιος με την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Και το βινίλιο, δεν είχε άλλες late night εκπομπές. Μετά, τότε λοιπόν, Μαριλού μου, γράφτηκε παντού ότι ο Κανάκης ουσιαστικά έφαγε το Λιάγκα και έκοψε το δρόμο του Αρναούτογλου στη Late Night Zone. Το θυμόμαστε όλοι αυτό. Το θυμόμαστε όλοι αυτό. Ως φήμες, ας πούμε, αυτό τώρα. Ναι, έχει γραφτεί. Δεν είναι φήμες ακριβώς, είναι και λίγο ρεπορτάζ. Γιατί και εγώ, ας πούμε, αυτή την πληροφορία έχω. Ότι ο λόγος που ο Γιώργος Λιάγκας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν έκαναν late night ήταν γιατί δεν άρεσαν στον Αντώνη Κανάκη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν. Ποια είναι το ρεπορτάζ. Να μην αρέσει σε έναν άνθρωπο και να μην κάνουν αυτοί οι δύο προσεκτές εκπομπή. Ναι. Γιατί ο Αντένα ανακοίνωσε ότι είναι υπεύθυνος περιεχομένου ύφους και φιλοσοφίας πλέον από το 22 Φεβρουαρίου της Late Night Zone. Ναι, παιδιά, αλλά ποιος τον εμπιστεύτηκαν όμως κάποιοι άνθρωποι. Τον εμπιστεύτηκε και η ιδιοκτησία. Όταν μιλάς απευθείας με την ιδιοκτησία του καναλιού και δεν περνάς μέσα από διευθυντή προγράμματος, προφανώς και μπορεί ένας άνθρωπος να επηρεάσει μια απόφαση. Λοιπόν, άκου τι γίνεται μετά λοιπόν. Ο Λιάγκας και ο Αρναούτογλου, μαθαίνω εγώ και το ρεπορτάζ που έκανα, παίρνουν τηλέφωνο το καλοκαίρι τον Αντώνη Κανάκη και του λένε. Βέβαια, μιλούν με τον Αντώνη Κανάκη, του λένε να σου πω φίλε, τι πρόβλημα έχεις με εμάς. Γιατί πριν δεν είχαν μιλήσει. Δεν είχαν μιλήσει. Κρατούσαν και οι δύο πόζα, στάση, ύφος. Είναι ύφος. Σημαντικό αυτό που λες, γιατί θυμάμαι ότι έλεγαν ότι όχι εμείς δεν μιλάμε με τον Αντώνη Κανάκη και τα λοιπά. Το έχουν είσαι δηλώσει την εκπομπή. Όταν όμως έφτασε ο κόμπος στο χτένι και είδαν ότι τελικά δεν θα κάνουν τη Νέα Χρονιά Late Night, μαθαίνω ότι πήραν τηλέφωνο και οι δύο τον Αντώνη Κανάκη και ουσιαστικά του ζήτησαν το λόγο. Ο ίδιος τους ξεκαθάρισε, όπως μαθαίνω, ότι διαφωνώ με τον τρόπο που κάνετε το late night, διαφωνώ με τη φιλοσοφία σας, ποτέ όμως, τους είπε το καλοκαίρι όπως μαθαίνω, δεν λέω να κοπούν οι εκπομπές σας, δεν λέω να μείνετε χωρίς δουλειά. Μάλιστα. Και έξαλλος ο Κανάκης και τους ρωτάει και πού το μάθατε αυτό και λένε οι ίδιοι από τον Αντένα. Εσωτερικά. Ναι. Ο ίδιος παίρνει τηλέφωνο τη διεύθυνση στον Αντένα και τα κάνει λαμπόγιαλο, λέγοντας από πού και ως πού εσείς βάζετε στο μου λόγια που δεν έχω πει εγώ τουλάχιστον με τον τρόπο που τα μεταφέρατε. Και από εκεί ξεκινάει μια κόντρα και του Κανάκη με τη διεύθυνση στον Αντένα, η οποία, παιδιά, η κόντρα αυτή τη στιγμή κορυφώνεται με περιστατικά που έγιναν το τελευταίο 24-36 ώρες στον Αντένα. Ο Κανάκης θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή χειρίζονται λάθος τον τηλεοπτικό αέρα του Αντένα όσο αφορά στο πρόσωπό του. Βέβαια, γιατί πάνε να ρίξουν ευθύνες δικές αλλωνών αποφάσεις στο δικό του πρόσωπο. Δεν είναι σωστό. Για να δούμε λοιπόν. Γιάννη μας. Έληξη στο θέμα. Α, μπράβο. Εγώ εδώ για να επιβεβαιώσω. Πρώτη φορά μας συμβαίνει αυτό στη μέση του θέματος. Για πάμε. Επιβεβαιώσω καταρχήν το ρεπορτάζ του Στέφανο και να πω ότι υπάρχουν και λεπτομέρειες αυτό, διότι όντως, ακόμα και το καλοκαίρι, Στέφανέ μου, στους τηλεοπτικούς συντάκτες είχε διαρρεύσει από πρόσωπα του Αντένα ότι επρόκειτο ο Γιώργος Λιάγκας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να κάνουν late night Πέμπτη και Παρασκευή, τις δύο δηλαδή μέρες που δεν κάνει εκπομπή ο Αντώνης ο Κανάκης. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Όχι μόνο υπήρχε θέμα και δημιουργήθηκε ένταση, σου μεταφέρω ρεπορτάζ όχι των τελευταίων 36 ώρων, των τελευταίων κυριολεκτικά ώρων, διότι. Θες δηλαδή. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έγινε πολύ μεγάλος ντόρος με τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στους δημοσιογράφους. Και όχι μόνο. Μάλιστα. Και βασικά στον Στέφανο, γιατί ο Στέφανος μίλησε μόνος του με τον Γιώργο. Ακριβώς, αλλά εάν θυμόσαστε, ο Γιώργος Λιάγκας κάποια στιγμή είπε: τι το θέλετε το μικρόφωνο του Αντένα, δεν πρόκειται να παίξετε τις δηλώσεις μου. Και τις έπαιξε. Οι δηλώσεις λοιπόν αυτές παίχτηκαν
Και πρέπει να σας πω ότι έγινε πραγματικά τα τηλέφωνα πήραν φωτιά χθες στο Μαρούσι. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά πόσες εργατόρες χάθηκαν για να μιλάνε με τη μία πλευρά και με την άλλη. Και έγιναν και συστάσεις σε ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο πρόβαλαν τις συγκεκριμένες δηλώσεις, αλλά με κάποιο τρόπο υπερθεμάτισαν κιόλας. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ο Κανάκης πήρε τηλέφωνο. Σας λέω ότι υπήρξαν τηλέφωνα και από τις δύο πλευρές. Τι είδους συστάσεις, ας πούμε. Έγιναν συστάσεις ότι στον τηλεοπτικό αέρα δεν θα έπρεπε να υποθούν συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη, δικαίωμα τώρα. Καταλαβαίνετε. Ο Αντένα, αν έχει κάτι καλό, ανάμεσα στα καλά που έχει, είναι ότι οι παρουσιαστές του είναι ελεύθεροι να λένε τη γνώμη τους. Ο Αντώνης Κανάκης συγκεκριμένα έχει μιλήσει για όποια εκπομπή του σταθμού τον έχει ενοχλήσει ή έκανε κάτι που δεν του άρεσε. Για παράδειγμα, για τον Γιώργο Παπαδάκη, για τον Γιώργο Λιάγκα, για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και για πάρα πολλές εκπομπές του σταθμού. Παίζει αποσπάσματα στο ράδιο Αρβίλα και καμιά φορά τις καταδικάζει, δεν τις διακομωδεί. Αν μου επιτρέπεις, έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το διάστημα στον Αντένα γίνεται λίγο το παιχνίδι της κολοκυθιάς. Ποιος φταίει για τον Λιάγκα, ποιος φταίει για τον Αρναούτογλου. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Αντένα πολύ ωραιότατα θα μπορούσε να δώσει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Γιώργο Λιάγκα, το οποίο επίσης του είχε προταθεί μέσα στο καλοκαίρι. Όχι, θα το ξαναπεί, να κάνει σκόνη. Παρακαλώ, τι είπες τώρα, συγγνώμη. Λέω ότι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στις προτάσεις που είχαν γίνει και είχε κουβεντιάσει ο Γιώργος Λιάγκας, ήταν και για τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Αν ήθελαν λοιπόν να αποφύγουν όλο αυτό το διάστημα, θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τη συγκεκριμένη ζώνη και κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν θα πήγαινε και ο Λιάγκας. Κάνουν σκόνη και την Ναταλία Γερμανό και τη Σάσα Σταμάτη. Γιατί δεν κάνουμε τόσο μεγάλα νούμερα. Ευχαριστούμε, Γιάννη μας.